από τη σελίδα 15 αδελφή και 16 εδάφιο. Σηκωθέντες δε εκείθεν οι άνδρες διευθύνθησαν προς τα Σόδωμα και ο Αβραάμ επορεύεται με ταυτόν για να συμπροπέμψει αυτούς. Και είπε Κύριος, θέλω κρύψει εγώ από το Αβραάμ ό,τι κάμνω. Ο δε Αβραάμ θέλει εξάπαντος γίνει έθνος μέγα και δυνατόν και θέλουσι ευλογηθεί σε αυτόν πάντα τα έθνη της γης. Επειδή γνωρίζω αυτόν ότι θέλει διατάξει προς τους ιούς αυτού και προς τον οίκον αυτού με ταυτόν και θέλουσι φυλάξει την οδόν του Κυρίου για να πράτωση δικαιοσύνη και κρίσιν, ώστε να επιφέρει ο Κύριος επί τον Αβραάμ τα όσα ελάλησε προς αυτόν. Είπε δε Κύριος, η κραυγή των Σοδόμων και των Γομόρων επληθύνθη και η αμαρτία αυτών βαρίας φόδρα. Θέλω λοιπόν καταβεί και θέλω ειδή ανέπραξαν ολοκλήρως κατά την κραυγήν την ερχομένη προς εμέ και θέλω γνωρίσει αν ουχή. Και αναχωρήσαντε σε κήθεν οι άνδρες υπήγουν προς τα Σόδωμα. Ο δε Αβραάμ ίστατο έτη ενώπιον του Κυρίου και λάλησε ο Αβραάμ και είπε, μήπως θέλεις απολέσει τον δίκαιον μετά του ασεβούς. Εάν είναι πεντίκοντα δίκαιοι εν τη πόλη, θέλει συγχωρήσει εις τον τόπον δια τους πεντίκοντα δικαίους τους εν αυτό. Μη γέννητο ποτέ εσύ να πράξεις τι ούτων πράγμα, να θανατώσεις δίκαιο μετά του ασεβούς. Και ο δίκαιος να είναι όσο ασεβείς, μη γέννητο ποτέ είσαι. Ο κρίνων πάσαν την γη, δε θέλει κάμη κρίση. Είπε δε Κύριος, εάν εύρω εν Σοδόμης πεντίκοντα δικαίους, εν τη πόλη θέλω συγχωρήσει εις πάντα των τόπων δι' αυτούς. Και απεκρίθη ο Αβραάμ και είπεν, ιδού τώρα ετόλμησα να ομιλήσω προς τον Κύριό μου, ενώ είμαι γη και σποδός, εάν λείψωσι πέντε εκ των πεντίκοντα δικαίων, θέλεις απολέσει πάσα την πόλη εξαιτίας των πέντε. Ευλογημένο να είναι το όνομα του Κυρίου, αδελφοί μου. Να φέρουμε μια μικρή προσευχή, αδελφοί. Ο Κύριος να ευλογήσει αυτά τα λόγια τα οποία θα πούμε, αδελφοί μου. Ευχαριστούμε Κύριέ μου γιατί είμαστε ενώπιον της Αγίας Παρουσίας. Προσευχηθήκαμε Κύριε και προσευχόμαστε ακόμα. Θέλουμε εσύ αυτά τα λόγια Κύριέ μου να τα κάνεις οικοδομή και ευλογία σε μας. Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Σε θέλουμε κοντά μας αυτό το βράδυ Κύριέ μου. Σιωπεριπατών εν μέσω των λιχνιών των χρυσών. Περπάτησε Κύριέ μου κοντά στον κάθε ένα και να αφήσεις ευλογία αυτό το βράδυ. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ. Εσύ να εκχέεις το πνεύμα σου εφημά. Να μας δώσεις Κύριέ μου αυτό που έχουμε ανάγκη. Να φύγουμε όλοι χαρούμενοι και να υπομωτεί το καλό που ήρθαμε στον οίκο. Σε ευχαριστούμε. Στο όνομα του Χριστού προσευχόμαστε και σε ευχαριστούμε Κύριε. Αμήν αδελφοί μου, καθίστε. Ο Κύριος περπατάει με τον Αβραάμ, τον φιλοξένησε αδελφοί στο σπίτι του.
είναι ο Κύριος, οι δύο άγγελοι μαζί, και περπατάνε μαζί με τον Κύριο. Ο Αβραάμ λέει τους εξέβγαλε. Και ο Θεός, αγαπητοί αδελφοί, κάνει γνωστό στον Αβραάμ τι μέλη να κάνει. Το απόρριτο του Κυρίου είναι μετά των φοβουμένων αυτών, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα κρύψω, λέει, εγώ από το Αβραάμ τι μέλλον να κάνω. Και τον ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί μου, που είναι τόσο κοντά μας, που μας κάνει γνωστό όλο το θέλημά του, μας κάνει γνωστό το μέλλον, την αιωνιότητα, τα σχέδιά του, τα πάντα μας τα κάνει γνωστά στα παιδιά του. Δόξα στο Θεό. Δίνει αποκαλύψεις, μας ανοίγει τα μάτια, μας έδωσε το λόγο εδώ, πηξίδα. Δεν είμαστε στο σκοτάδι, αδέρφια μου. Περπατάμε στο φως. Δοξασμένο να είναι το όνομα του Κυρίου μας. Ο Αβραάμ λέει θα γίνει έθνος μέγα, θα ευλογηθεί, θα προστάξει τα παιδιά του να φυλάξουν τις εντολές μου, να πράξουν δικαιοσύνη, δικαία κρίση. Έτσι και έγινε, το ξέρω, λέει ο Θεός, γι' αυτό και το κάνω. Κι άμα ξέρει ο Θεός, αδελφοί, γιατί να μην το κάνει? Δεν εμποδίζεται. Ξέρω ποιος είναι ο Αβραάμ. Ξέρω τι θα κάνει ο Αβραάμ. Και τον ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί. Ο Κύριος έχει πάρει μια απόφαση η οποία, αγαπητοί, δεν είναι ευχάριστη. Πάει να δει τι γίνεται εκεί στις πόλεις των Σοδόμων και των Γομόρων. Μα δεν τα ξέρει τι γίνεται, τα ξέρει, αλλά θέλει να τα μάθουμε κι εμείς, αδελφοί. Γι' αυτό ενεργεί έτσι ο Θεός. Άμα δεν ερχόταν έτσι στον Αβραάμ να τα πει, να πάνε οι άγγελοι, δεν θα ήταν γραμμένα έτσι, δεν θα τα ξέραμε. Θα έλεγε εκεί η αμαρτία των Σοδόμων και Γομόρων ανέβηκε μέχρι τον ουρανό, αλλά δεν θα ξέραμε πώς ακριβώς ήτανε. Τώρα όμως ξέρουμε, αδελφοί. Δόξα στο Θεό. Ξέρουμε γιατί πήγανε οι άγγελοι, όλα αυτά τα γεγονότα. Γι' αυτό εργάζεται ο Θεός έτσι. Αδέλφια, πριν από την καταστροφή εδώ των Σοδόμων και των Γομόρων, έχει γίνει άλλη μια καταστροφή. Κρίση από τον Θεό. Και δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια, αδελφοί. Ξέρετε πόσα χρόνια έχουν περάσει? Γύρω στα 400 χρόνια από τον κατακλυσμό, αδελφοί. Ξέρετε ότι ο Νόε μετά τον κατακλυσμό έζησε 350 χρόνια. Οπότε λίγο πριν την καταστροφή των Σοδόμων και Γομόρων πέθανε ο Νόε. Τα παιδιά του ακόμα πιο κοντά.
Ο Αβραάμ εδώ είναι 100 χρονών, αδελφοί. Δεν θυμώνται τίποτα από τον κατακλυσμό, από την κρίση εκείνη που έγινε. Ο Νόε δεν τα είπε. Σε ποιον να τα πει? Τα παιδιά του ήταν αυτά. Η οικογένεια του Νόε έμεινε, αδερφοί μου, μέσα στην Κιβωτό. Οι άλλοι απολεστήκανε. Δεν είναι ξένοι αυτοί. Ο Κύριος να μας ανοίξει τη διάνοια να εννοήσουμε το λόγο, αδερφοί. Να καταλάβουμε και να προσέξουμε και εμείς. Δόξα στο Θεό. Τα παιδιά του Νόε, Σιμ, Χαμ και Ιάφεθ, τρεις οικογένειες και απλωθήκανε. Στα 150 χρόνια μετά τον κατακλυσμό φτιάξανε τον πύργο της Βαβέλ, ήταν όλοι εκεί η οικογένεια αυτή και ο Νόε ήταν εκεί. Αφού έζησε 350 χρόνια μετά τον κατακλυσμό, ήταν εκεί ο Νόε. Και λέει, τον καιρό που γεννήθηκε ο Σαλά από τη συγγένεια του Σιμ, 150 χρόνια, να φτιάξουμε ένα πύργο, είναι η αλαζονία, δόξα στο, να αφήσουμε όνομα. Δόξα να έχει ο Κύριος, αδελφοί μου. Και τώρα εδώ η αμαρτία έχει φτάσει στο κατακόρυφο, αδελφοί. Και εκεί κοντά είναι ο Λότ, ο ανιψιός του Αβραάμ, αδελφοί. Κατεβήκανε από τη Συρία ο Αβραάμ με το Λότ από τη Χαράν, εκεί ήτανε. Πρώτα ήτανε στην Ουρ των Χαλδαίων, στο Ιράκ, εκεί ανεβήκανε τον Εφράτη και μετά κατεβήκανε με υπάρχοντα πολλά. Ο Αβραάμ ήταν ένας μικρός βασιλιάς, μην νομίζετε, όταν όπλησε λέει 318 δούλους και πήγε εναντίον 5 βασιλιάδων και ελευθέρωσε το Λότ, σημαίνει ότι ήταν ένας μικρός βασιλιάς. Δόξα στο Θεό. Και κατεβήκαν εκεί μαζί με το Λότ, τα υπάρχοντα πολλά, και ήρθε λέει ερεθισμός μεταξύ των δούλων. Και ο Αβραάμ, ο σοφός άνθρωπος του Θεού, στάθηκε εκεί λέει, κάλεσε όλους εκεί λέει, δεν πρέπει εμείς να μαλώνουμε, είμαστε αδελφοί. Η γη είναι μπροστά μας, ελεύθεροι είμαστε. Αν εσείς πάτε από εδώ, εγώ θα πάω από εδώ. Αν εσείς πάτε από εδώ, θα πάω εγώ από την άλλη. Και ο Λότ λέει, είδε τις παιδιάδες του Ιορδάνιου ότι ευρέχοντο, ότι εποτίζοντο, και διάλεξε, αδελφοί, εκεί. Και έβαλε λέει τις σκηνές τους μέχρι τα Σόδωμα, αδελφοί. Είναι μερικά πράγματα τα οποία πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή. Μέσα στην πόλη, όταν πήγανε οι άγγελοι, ο Λότ ήταν εκεί στην πύλη της πόλεως. Το σπίτι του ήταν μέσα στα Σόδωμα. Δεν ήταν σκηνή, γιατί οι άγγελοι κλείσανε την πόρτα. Ο Λότ έκλεισε την πόρτα, πηγαίναν να την παραβιάσουν. Ήταν σπίτι χτισμένο, μόνιμη κατοικία εκεί,
Εκεί κατασκήνωσε ο Λότ. Άραγε να ήταν ευτυχισμένος γιατί διάλεξε το πλούσιο μέρος. Όχι, δεν ήταν ευτυχισμένος, αδελφοί. Δεν σημαίνει όταν τα υπάρχοντά μας, αδελφοί, είναι πολλά, με τούτο είμαστε ευτυχισμένοι. Όχι. Ο Απόστολος Πέτρος λέει, ο δίκαιος Λότ κατοικών μεταξύ των ανώμων, διοράσεως και ακοής, εβασάνιζε από ημέρα εις ημέρα τη δικαίαν αυτού ψυχή για τα άνομα έργα αυτών. Τι να το κάνω, να είμαι μέσα στην έγκλη, μέσα στα πλούτη, μέσα σε όλα αυτά και να είμαι δυστυχισμένος. Να βασανίζομαι. Βασανιζότανε ο Λότ από ημέρα εις ημέρα βλέποντας διοράσεως και ακοής, λέει. Άκουγε τις βρωμιές του. Έβλεπε αυτά τα οποία κάνανε. Αγαπητοί αδελφοί, είναι μαθήματα αυτά, αδελφοί μου, και πρέπει να προσέχουμε. Δόξα στο Θεό. Οι πόλεις αυτές ήταν ένα συγκρότημα πόλεων. Μην νομίζετε τίποτα πόλεις. Χωριά ήτανε. Δεν ήταν ακόμα ο κόσμος απλωμένος, αδελφοί. Αλλά πώς αύξησε τόσο γρήγορα η αμαρτία, αδελφοί μου. Πριν 400 χρόνια έγινε ο κατακλυσμός. Ο Νόε είναι πολύ κοντά. Τα παιδιά του Νόε, όλοι αυτοί, η ιστορία, τα γεγονότα, ξεχαστήκανε τόσο εύκολα. Τι έγινε η σάρκα? Να προσέξουμε τη σάρκα, αδελφοί. Η τη σαρκός, λέει, δεν δύναται να αρέσωσαι στο Θεό, επειδή στο νόμο του Θεού δεν υποτάσσονται αλλού δεν δύναται, αδελφοί μου. Και τι σαρκικές επιθυμίες, αδελφοί? Ομοφιλοφιλία. Είχε έξαρση. Δόξα στο Θεό. Και το γεγονός αυτό ότι πηγαίνανε και τους αγγέλους να βιάσουνε, καταλαβαίνετε, αγαπητοί, γιατί μας το αναφέρει αυτό το γεγονός ο Λόγος του Θεού. Πήγανε οι άγγελοι να δούνε και βλέπουμε τη συμπεριφορά του Λότ, αδελφοί. Δεν είναι, τον κατακρίνουμε πολύ, τον κατακρίνουμε. Δεν φαίνεται ότι ήταν άνθρωπος, ήταν κοντά στον πατέρα του, στον θείο του τον Αβραάμ, είχε πάρει μαθήματα, κράταγε την οικογένειά του, είχε δύο κόρες αραβωνιασμένες, αλλά παρθένες όμως. Αυτό λέει πολλά. Και να τα μάθουμε αυτά οι χριστιανοί σήμερα που ζούμε στην ημέρα της Χάριτος. Αγαπητοί αδελφοί, δόξα στο Θεό. Και ήτανε και ευσεβής άνθρωπος. Και κάλεσε τους αγγέλους εκεί. Δεν ήξερε ότι είναι άγγελοι. Και το λέει ο Λόγος. Λέει, εφιλοξένησαν, λέει, αγγέλους μη γνωρίζονται. Γιατί ήξερε τι μέλη να γίνει στους ανθρώπους αυτούς που πήγανε
και μπήκανε μέσα σε αυτή την πόλη. Ελάτε, λέει, να ξενυχτήσετε, γιατί δεν είναι καλό να μείνετε εδώ, γιατί ήξερε τι μέλη να γίνει. Αγαπητοί αδερφοί, και δεν θέλανε οι άγγελοι, πάνε θα κάτσουμε εδώ. Όχι, επέμενε όμως, επέμενε. Και αυτό μου κάνει εντύπωση μερικές φορές, αγαπητοί αδερφοί. Πρέπει να επιμένουμε, αδερφοί. Γιατί τότε θα πάρουμε την ευλογία. Δόξα στο Θεό. Ο Κύριός μας που πήγαινε προς Εμαούς, προσποιήθηκε και λέει ότι πάει μακρύτερα, αλλά εκείνοι επιμένα, όχι, εδώ θα μείνεις. Και τον κρατήσανε τον Κύριο. Πρέπει να τον πιάσουμε τον Κύριο, αδερφοί. Πρέπει να επιμένουμε. Τότε θα δούμε την ευλογία. Μα τι θα γινότανε, θα φεύγε. Δεν θα... Μέχρι εδώ θα ήταν η ευλογία. Τον Ιακώβο ο Κύριος τον ευλόγησε, του έδωσε παιδιά, του έδωσε υπάρχοντα, αλλά του λέει δεν θα σε αφήσω να παίρνεις αν δεν με ευλογήσεις. Θέλω ευλογία. Και τον έκαμε ένα έθνος ο Κύριος. Αυτό να το βάλουμε στην καρδιά μας, αδελφοί. Πρέπει να επιμένουμε. Και επέμενε ο Λότο να τους φιλοξενήσει για το καλό τους. Και αυτό απέβει για τη σωτηρία του, αδελφοί. Δόξα στο Θεό. Και τότε περικυκλώσανε το σπίτι οι Σοδομίτες. Δόξα στο Θεό. Ήρθαν εδώ οι άνθρωποι αυτοί, βγάλ τους έξω για να γνωρίσουμε αυτούς. Ο Λότ, μη γέννητο ήρθανε στο σπίτι μου. Έχω δύο κόρες, λέει. Δεν έχουν γνωρίσει άντρα, πάρτε τες, κάντε ό,τι θέλετε, μη τους ανθρώπους. Αυτό λέει πολλά, αδερφοί. Θυσιάζει τα παιδιά του. Δόξα στο Θεό, αδερφοί μου. Δεν θέλω να υπερασπιστώ τον Λότ, αλλά πρέπει να βλέπουμε και τα καλά χαρακτηριστικά, αγαπητοί αδερφοί, όχι το λάθος. Το λάθος θα το πληρώσει. Θα το πληρώσει. Ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος, του το θερίζει. Και το πλήρωσε. Όλα τα χάσε. Όλα τα έχασε, αδελφοί, ο Λότ. Όλα τα υπάρχοντα καήκανε, καταστραφήκανε. Δόξα στο Θεό. Μας γελάει το φαινόμενο, αγαπητοί αδελφοί. Μας γελάει. Α, πράσινες παιδιάδες εδώ, ωραία, θα πάμε, θα περάσουμε ωραία. Μα δεν περνάει ωραία, βασανίζεται. Μπορεί να είσαι σε ένα μεγάλο σαλόνι, άνετο, με όλα τα καλά μέσα, και να βασανίζεσαι. Βρέθηκα σε ένα τέτοιο μια φορά και είπα, κόντευα να σκάσω, είπα πότε να σηκωθώ να φύγω. Τα μαζεμένοι εκεί, πάφα, πούφα, τα τσιγάρα αυτά, δόξα να έχει ο Θεός, αδερφή. Αδερφιά μου, τη χαρά και την ευτυχία και την ευλογία τη δίνει ο Κύριος. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος να ζει με το Θεό. Και ο Θεός δεν κατοικεί σε τέτοια πράγματα. Είναι ανάθεματα αυτά. Δεν μπορεί να σταθεί παρουσία του. Δόξα να έχει το όνομα του Κυρίου μας. Τα έχασε όλα ο Λότ, αδερφοί. Την πλήρωσε το λάθος του, αυτό το οποίο έκαμε. Αλλά βλέπω τα χαρακτηριστικά αυτά, ότι είναι καλά να θυσιάζει τα παιδιά του, να θέλει να φιλοξενήσει τους ανθρώπους, να πιστεύει αυτό που λένε οι άγγελοι, χωρίς να ξέρω ότι είναι άγγελοι. Θα καταστρέψει εδώ τις πόλεις.
Είναι εύκολο να το πιστέψεις? Δεν είναι εύκολο. Μα εξανάγεινε αυτό. Θα το κάνει ο Θεός. Έχεις κανέναν άλλον, λέει, να δικό σου συγγενή, οποιοδήποτε, πήγαινε να τον ειδοποιήσεις, καταστρέφουμε την πόλη. Και έτρεξε ο Λότ, αδερφή. Δόξα στο Θεό. Δεν γέλασε. Δεν το πήρε στα αστεία. Αδελφοί μου, ο Θεός δεν λέει αστεία. Και όταν γράφει κάτι στο λόγο του, είναι ναι και αμήν, αδελφοί. Δόξα στο Θεό. Πήγε στους γαμπρούς του. Παιδιά μου, αυτά που εμέλαν να πάρουν τις κόρες τους. Και οι κόρες τους, επαναλαμβάνω, ήταν παρθένες. Αραβωνιασμένες παρθένες. Μέσα εκεί, σε αυτές τις πόλεις. Αγαπητοί αδελφοί, είναι ωραία μαθήματα. Εμείς δεν είμαστε ούτε πριν το νόμο, ούτε στο νόμο, είμαστε στην Καινή Διαθήκη. Είμαστε στο τέλειο, αδελφοί. Και οι νέοι μας και οι μεγάλοι και οι γονείς, όλοι πρέπει να παίρνουμε στα σοβαρά αυτά τα μαθήματα. Και όταν τους είπε ο πεθερός ότι ο Θεός καταστρέφει τις πόλεις, γελάσανε οι γαμπροί. Γελάσανε, χαχα, τι λέει ο πεθερός μας. Γέρασε, φαίνεται, και αρχίζει και τα χάνει. Δόξα στο Θεό. Εφάνη, λέει, στους γαμβρούς αυτού ως αστεϊζόμενος. Ναι, αδερφοί, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αδερφοί μου, αυτό το γεγονός το βλέπουμε και σήμερα. Και η κρίση είναι κοντά. Όταν βλέπετε τέτοια πράγματα, αγαπητοί αδελφοί, θα πρέπει να ξυπνάμε. Δόξα στο Θεό. Να βλέπετε τώρα μικρούς και μεγάλους, λέει. Γέροντες και νέοι. Περικυκλώσανε το σπίτι, αδελφοί. Όλοι την προσοχή τους τη δώσανε εκεί να ικανοποιήσουν την επιθυμία. Ομοφιλόφιλοι. Και μου είπαν αυτές τις μέρες, προχτές μάλιστα, εκεί στην Αμερική, στη μεγάλη αυτή χώρα που κάποτε ήταν πλούσια η ευλογία του από το Ευαγγέλιο και από τους χριστιανούς, δίνανε βραβεία. Και μετά τα βραβεία κάνανε και παντριά σε ομοφιλόφιλους, ζευγάρια, άντρας με άντρα, ο ένας νύφη και ο άλλος γαμπρός, και γυναίκες με γυναίκες, η μία γυναίκα άντρας και η άλλη νύφη. Εσχρόνες τι και λέει, αδελφοί μου. Τους πάντρεψε ποιος? Μια ηθοποιός. Και τα κανάλια και οι κάμερες όλες επάνω. Καλά αυτοί. Καλά αυτοί, αλλά από κάτω χειροκροτάγαν όμως. Δόξα στο Θεό, αδελφοί. Κι όλος ο κόσμος της Αμερικής έβλεπε. Δημοσιότητα. Μα δεν έβλεπε μόνο η Αμερική, έβλεπε όλος ο κόσμος. Διαφήμιση των σοδομητών, αδελφοί. Είναι φοβερό. Δόξα στο Θεό. Και ραδιόφωνα και τηλεοράσεις. Εγώ δεν έχω τηλεόραση στο σπίτι μου, αλλά μου τα λένε.
αυτά που δείχνουν εκείνοι που τα έχουν. Δόξα στον Κύριο. Αγαπητά αδέρφια, και εμάς μας έχουν κλείσει το σταθμό. Το Ευαγγέλιο δεν θέλουν να τα ακούνε. Παρανομούνε. Όλοι εκείνοι οι οποίοι έχουν εξουσίες, αδελφοί, επάνω στον κόσμο. Αλλά βλέποντας όλα αυτά, αγαπητά αδέρφια, να ξέρετε ένα πράγμα, ότι ο Χριστός είναι επί θύρας. Δεν μπορεί αυτή η κατάσταση, αγαπητή, να πάει πολύ. Τα όρια της ανοχής του Θεού είναι μέχρι ενός σημείου. Βλέπετε εδώ οι άγγελοι, αδελφοί, βιαζόντουσαν. Άμα η αμαρτία φτάσει στο πλήρες, ο Θεός βιάζεται. Γρήγορα, λέει, ολότε βράδυνε. Ποιος ξέρει τι ήθελε, ίσως η γυναίκα του αυτό, να πάρουμε και τούτο, να πάρουμε και τ' άλλο, τα υπάρχοντά μας αυτά. Και τους αρπάξαν από τα χέρια οι άγγελοι. Θέλω να πω, αδελφοί, όταν έρχεται η ώρα, η βιασύνη του Θεού δεν το σταματάει τίποτα. Δόξα στο Θεό. Παλιά, όταν ήρθε ο Αβραάμ, δεν έκαμε κρίση ο Θεός τότε, ούτε του έδωσε τη γη Χανάν, γιατί δεν επληρώθη, λέει, η ανομία των Αμοραίων. Υπήρχε ακόμη φόβος Θεού. Αλλά όταν η ανομία έφτασε στο πλήρες, και τι κάνανε? Κάνανε θυσίες στους θεούς τους, τα είδωλα, και θυσιάζανε και τα παιδιά τους. Αυτό κάνανε, αδελφοί. Μπορεί να τα βλέπει αυτά ο Θεός. Μπορεί, αγαπητοί αδελφοί, να τα υπομένει. Δόξα στο Θεό. Πώς βλέπουμε σήμερα τον κόσμο? Πώς τον περιέγραψε ο Κύριος? Δεν είπε όπως τον καιρό του Νόε? Τι κάνανε τότε? Κακία. Επληθύνεται η κακία του ανθρώπου επί της γης. Και το βλέπουμε, αδερφοί μου. Κακία. Μέσα στις οικογένειες διαλυμένες, μισεί ο ένας τον άλλον, κατηγορίες, κοτσομπολιά, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις. Κακία, ανηθικότητα, διαφθορά. Σοδομείτε και γομορείτε. Αυτά δεν τα είχαμε ζήσει. Και τα βλέπουμε τώρα, αδελφοί. Δεν αργεί ο Κύριος την υπόσχεση αυτού, ως την εσλογίζονται τούτο βραδύτητα. Φωνάζουν οι εμπέκτε, πού είναι την υπόσχεση της παρουσίας αυτού? Αφής ημέρας κοιμήθησαν τα πάντα διαμένουσι ούτως. Από τότε που οι πατέρες μας τα λένε αυτά, δεν άλλαξε τίποτα. Έτσι λένε, έτσι νομίζουν. Αλλά δεν βλέπουνε, αδελφοί. Όχι, δεν άλλαξε τίποτα. Δόξα στο Θεό, πολλά αλλάξανε. Και βρισκόμαστε, αγαπητοί, στο τέλος. Όταν δείτε όλα αυτά γύρω σας να γίνονται, σηκώσατε, ανακύψατε τα σκεφαλά σας, πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Αγαπητοί μου αδελφοί, δόξα στο Θεό. Και να ξέρετε, αγαπητοί αδελφοί, ότι όσο η αμαρτία πληθαίνει, τόσο η κρίση θα μεγαλώνει.
Έχω πάει αρκετές φορές στην Αμερική και το Πνεύμα του Θεού με οδηγεί σε αυτά και μιλά, μη λες, λέει, τέτοια, γιατί στενοχωριώνται οι αδερφοί. Στενοχωριώνται. Αλλά αγαπητοί αδερφοί, ο Λόγος του Θεού δεν κάνει λάθος. Δόξα στο Θεό. Και τα βλέπουμε. Έχουμε ευημερία, έχουμε δολάρια, έχουμε πλούτη, έχουμε... Ο Θεός τα δίνει τα αγαθά όλα, αλλά και ο Θεός τα παίρνει, αδερφοί. Δόξα στο Θεό. Και ακούτε παγωνιές, τυφώνες, πλημμύρες. Και δεν είμαι προφήτης, αλλά σας λέω στο όνομα του Χριστού, αγαπητοί αδελφοί, θα δείτε ότι η επιδείνωση θα είναι τρομερή. Πολύ πιο μεγάλη. Δόξα στο Θεό. Σεισμοί και όλα αυτά, αγαπητοί αδελφοί, θα αποβλέπουν όχι στο να εκδικηθεί ο Θεός. Ο Θεός θα τιμωρήσει στο τέλος, αλλά για να μαζέψει τα πολύτιμά του, αδελφοί. Οι συνετοί θα νοήσουν, λέει. Και ουδείς εκ των ασεβών θέλει νοήσει. Αλλά οι συνετοί θα νοήσουν. Δόξα στο Θεό. Και τι θα γίνει, αδελφοί, το χαρακτηριστικό των εσχάτων ημερών θα είναι αυτό. Ότι οι Άγιοι θα γίνουν πιο Άγιοι και πιο δίκαιοι και οι ασεβείς πιο ασεβείς. Το θα είναι το χαρακτηριστικό. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αδελφοί μου, βιαστήκανε οι άγγελοι, τους αρπάξαν από τα χέρια το Λότ, τη γυναίκα, τις δύο κόρες. Γρήγορα, λέει, διασώθητη στο όρο. Παρακάλεσε ο Λότ, λέει, Κυρία μου, λέει, μη μας φτάσει το κακό, εδώ είναι μια μικρή πόλη, να πάμε εκεί. Δόξα στο Θεό. Και του το έκανε το χατήρι ο Κύριος, αδελφοί. Να, λίγα σπιτάκια είναι εδώ, να πάμε, ώσπου να πάμε εκεί πέρα θα πέσει κρίση. Και τους έκανε το χατήρι ο Κύριος. Πηγαίνετε, λέει, εκεί. Δεν θα ρίξουμε την κρίση αν δεν πάτε εκεί. Αλλά αγαπητοί αδελφοί, ενώ έπεσε η κρίση, πήρε και θείον, λέει. Αυτό το μέρος, αδελφοί, είναι εκεί. Είναι εκεί που είναι η νεκρά θάλασσα τώρα. Σε εκείνο το σημείο ήτανε, αδελφοί μου. Δόξα στο Θεό. Και δεν έμεινε τίποτα, αδέρφια. Και θα τους δούμε την ημέρα της κρίσεως. Πάει, αυτοί χαθήκαν. Δεν χαθήκανε. Ελαφροτέρα, λέει, θα είναι η τιμωρία στα Σόδωμα και τα Γόμορα, είπε ο Κύριος σε εκείνους που βλέπαν τα θαύματα μπροστά στα μάτια του. Βλέπανε τα θαύματα που έκανε ο Χριστός και δεν πιστεύανε. Αδελφοί, και σταθήκανε και ενάντια στον Κύριο και τον καταδικάσανε τον Κύριο. Αυτοί θα τιμωρηθούν περισσότερο από αυτούς που είναι εδώ τώρα σε αυτή την κατάσταση, αδελφοί. Δόξα στο Θεό. Α, μας κάψει και τελειώσαμε. Δεν τελειώσες. Αιωνιότητα από εδώ και πέρα. Πού θα την περάσεις? Πού θα την περάσεις, αδερφέ? Δόξα στο Θεό. Καταφύγιο είναι ένα. Είναι ο Ιησούς Χριστός, ο μονογενής Υιός του Θεού, που κατέβηκε από τον ουρανό, απαρνήθηκε τα πάντα για να σε σώσει, να με σώσει. Δόξα στο Θεό. Αδέλφια μου αγαπητά, θα προσέξουμε. Θα προσέξουμε.
Ο Λότ τα χάσε όλα. Την αδυναμία του εκείνη, το λάθος που έκανε το πλήρωσε. Και κάτι παραπάνω, έχασε και τη γυναίκα του, αδελφοί. Ενώ ο Κύριος τους είπε, μην κοιτάξετε πίσω, μην κοιτάς πίσω, αδελφέ. Σε έβγαλε ο Χριστός από τον κόσμο, σε έβγαλε από την αμαρτία, από αυτά που κάνουν οι σοδομίτες, σε έβγαλε μπροστά, αδελφέ μου. Αποβλέποντος, λέει, στον Ιησού, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστεως. Και θα κοιτάξουμε, αδελφοί. Και είναι το καταφύγιό μας, αδελφοί, η σκέπη μας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, αδέρφια μου. Και έμεινε στην ιστορία το γεγονός αυτό. Αδελφοί, κρίσεις πριν 400 χρόνια, κρίσεις Σόδομα και Γόμορα, κρίσεις όταν μπήκανε ο λαός του Θεού μέσα στη γη της επαγγελίας και την κατέλαβε, αλλά θα έρθει και τελική κρίση μια μέρα, αγαπητοί αδελφοί, που θα σταθούμε όλοι εκεί. Θα βγουν όλοι από τα μνήματα μέσα. Θα ακούσουν τη φωνή του Υιού του Θεού και αυτοί εδώ. Και θα εξέλθουν, λέει, οι πράξαντες στα αγαθά εις Ανάσταση ζωής, ή δε πράξαντες στα φαύλα εις Ανάσταση κρίσεως. Κάπου εκεί θα είσαι και εσύ και εγώ. Μακάριος και Άγιος, ώστις έχει μέρος την πρώτη Ανάσταση. Περιμένουμε την αρπαγή, αδελφοί μου. Αλληλούια. Περιμένουμε τον Κύριο. Περιμένουμε να ανοίξει ο ουρανός, να κατέβει, αδελφοί, να μας πάρει, να μας προσλάβει εν δόξη. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Γι' αυτό, αδέρφια μου αγαπητά, ας κρατήσουμε σφιχτά αυτό που λάβαμε. Μην κοιτάς πίσω. Μην κοιτάς τον κόσμο τι κάνει. Μην δελεάζεσαι. Κόσμος παρέρχεται, λέει ο Ιωάννης, και επιθυμεί αυτού, αλλά ο πράτων, το θέλημα του Θεού, μένει στον αιώνα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ας κρατήσουμε σφιχτά, αδελφοί, αυτό που λάβαμε, και ο Κύριος να μας ευλογήσει. Κύριε, να σας ευλογεί, αδελφοί.